φίλες και φίλοι, εδώ το Χριστό του Αγίου Νικολάου, όπου σήμερα έχουμε την έκτη αγωνιστική της Development League και το ματσάκι ανάμεσα σε Hellenic Energy και Fiorentina. Μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι μας, η Fiorentina βρίσκεται στην πρώτη επίθεση. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις δύο πεντάδες που ξεκινούν το ματς. Από τη μία για την Hellenic Energy έχουμε Κατζέλη, Παπουσιδάκη, Σκαρπέλη, Λάσπα και Προκοπίδη. Ενώ από την άλλη πλευρά για την Φιωρεντίνα η πεντάδα είναι Μακρυγιάννης, Παπαγιάννης, Στασινόπουλος, Τσαπόγας και Χαριτιόπουλος. Ξεκίνησαν με άστοχο τρίποντο οι σημερινοί φιλοξενούμενοι. Άστοχο σουτ τριών πόντων και για την Hellenic Energy τώρα από τον Κατζελή. Επίσης τώρα για την Φιωρεντίνα με Παπαγιάννη. Έκοψε την πάσα ο Λάσπας, η κατοχή παραμένει στους ροζ. Χαριτιόπουλος δέκεται, εκτελεί για τρεις. Αυτή τη φορά είναι μέσα το σουτ. 0-3. Πρώτο σουτ εύστοχο και πίσω από την γραμμή του τρυπόντου από τον Χαριτιόπουλο. Σιδάκι γυρίζει, θα σκοράρει για το 2-3. Πάσα τώρα για τον Παπουτσιδάκη, όπως έχει βρεθεί σε πλεονεκτική θέση και θα σκοράρει για το 4-2, για 3, για 2 μέτρησε νωρίτερα το σουτ του Χαριτιόπουλου, όπως βλέπω στον φωτεινό πίνακα. Στασινόπουλος από το πλάι θα πάρει το σουτ, δεν θα το βάλει. Ο Παπουτσιδάκης πήρε το rebound, βάλα στο χέρι του Προκοπίδη. Λάσπας, βάλα στα δεξιά και ο Βρύσιο Κατζέλης. Καρπέλης παίρνει και εκτελεί αμέσως για 2, για το 6-3. Πρώτη πόντι και του Σκαρπέλη στο παιχνίδι. Πέντε τώρα τελικά, διορθώθηκε το σκορ, ήταν για 3 το σκορ του Χαριτιόπουλου. Και τώρα έχουμε 6-5 μετά και το εύστοχο δίποντο νωρίτερα. Ένα σούτ από μέση απόσταση, άστοχο μέσα από τον Προκοπίδη. Στην επίσης τώρα η Φιωρεντίνα πάει προς τα μέσα, μετά αριστερό χέρι, δεν θα τελειώσει καλά ο Μακρυγιάννης. Στασινόπουλος στη δεύτερη ευκαιρία, ο Ταφοφόρνα πάλι στο καλάθι. Γρήγορος ο ρυθμός στις τελευταίες φάσεις. Παπουτσιδάκης έφτασε μέχρι το τέλος του δρόμου για το 8-5. Έξι πόντοι από τους 8 μέχρι στιγμής από τον Παπουτσιδάκη, που έχει ο Σκαρπέλης για την Hellenic Energy. Μετράει κανονικά το καλάθι του Χαριτιόπουλου. Έχει και δικαίωμα για 2, για μία βολή. Hellenic Energy, η οποία μετράει μόλις μία νίκη στη νέα σεζόν. Έχει ιτηθεί σε 4 μάτς μέχρι στιγμής, ενώ το σκορ τώρα θα πάει στο 8-8. Ενώ από την άλλη Φιωρεντίνα έχει 2 νίκες όσο σκέιτες στην σεζόν. Τελευταία της. Το τελευταίο του παιχνίδι τύχηκε από τους Κασόνικ Μπιρτς με 43-67. Ο Παπουτσιδάκης το έφτασε τώρα το σημείο που νωρίτερα βρήκε πόντους. Σακόγας, πολύ ωραία κίνηση, θα έρθει και το καλάθι για το 8-10. Το προβάδισμα πλέον στα χέρια του Φιωρεντίνα έπειτα από το πέρας του πρώτου πενταλέπτου στο μάτς. Κατζέλης από τα δεξιά με τη βοήθεια του ταμπλό. Σκαρπέλης είναι εκεί για να πάρει το θετικό rebound. Δεν του έκανε το χατήρι όμως η μπάλα, ούτε με την δεύτερη ευκαιρία. Παρότι βρέθηκε σε πάρα πολύ πλεονεκτική θέση,
Τώρα βρήκε την πάσα για τον Κατζέλη και από εκεί μπάλα στον Λάσπα. Ας πούμε στον τρίτο πόντο. Τον παίξει και Ελληνικά, έτσι το 8-10 παραμένει. Τριών ποντών τώρα από τον Χαριτιόπουλο, θα πω κατρόλαβε. Λύθηκε χαμηλή πάσα, την πήρε ο Χαριτιόπουλος και άφησε ωραία στον Παπαγιάννη, τρομερή συνεργασία για το 8-12. Κατζέλης κρατάει στα 10 δευτερόλεπτα. Μπαλά στον Παπουτσιδάκη, 5 δευτερόλεπτα τώρα για τους μπλε. Καλή άμυνα προς τη Γμήν, 2 δευτερόλεπτα, 1 δεν έχει μπλε. Λέει ο Παπουτσιδάκης, έτσι θα του μείνει μπαλά στα χέρια. Και η Αλένη Κένετη δεν θα μπορέσει να πάρει κάτι από την συγκεκριμένη φάση. Έχουμε αλλαγή για την Φιωρετσίνα. Παναθηναϊκός πέρασε στο μάτς, πήρε την θέση του Βασινόπουλου. Παναθηναϊκός. Θανασόπουλος στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Ρουτ. Τα φόγα θα σηκωθεί για 2 το σούτ αλλά και άστοχο. Κατζέλης βρήκε την πάσα και από εκεί η μπάλα καταλήγει στο χέρι του Σκαρπέλη. Λάσπας αναλάβει να κατεβάσει. 3 και 12 ακόμα για το φινάλ της πρώτης περίοδου και το. Και η Φιωρετσίνα έχει το υπέρ της 4. Παπουτσιδάκης κόντρα σε 2 θα κερδίσει τελικά το φάουλ. Αυτό είναι και το πρώτο φάουλ της Φιωρετσίνα στην πρώτη περίοδο. Έξω πρώτη βολή από τον Παπουτσιδάκη. Εκτελεί τώρα την δεύτερη, θα τη βάλει μία στις 2 για το 9-12. Μακρυγιάννης. Ψάχνει επιλογές, τελικά θα πάρει το σουτ και πολύ καλά έκανε αφού το έβαλε κιόλας σε 9-14. Last pass. Σηκώνεται για 2, δεν θα μπει παρά στο καλάθι, μαζεύει ο Χατζηγιάννης. Ο Μακρυγιάννης, με συγχωρείτε, τον έκανα τραγουδιστή. Παναθηναϊκός είναι μόνος του, θα εκτελέσει για τρεις, δεν το βάζει. Την μπάλα στα χέρια του Παπαγιάννη για 2 πόντους στο σουτ και εύστοχο. 9-16. Στο σύν 7 πλέον η Φιωρετσίνα. Δύο λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Παπουτσιδάκης το χάσε. Μπάλα καταλήγει στα χέρια του Παπαγιάννη. Στα δεξιά τώρα που είναι ο Χαριτιόπουλος. Συνεργάζεται με τον Μακρυγιάννη, ο οποίος πήγε να κάνει ένα ανάποδο lay-up. Κατζέλης τώρα στην άλλη πλευρά. Φτάνει μέχρι το τέλος αλλά δεν μπορεί να τελειώσει καλά. Μακρυγιάννης. Λέγει τον Παπαγιάννη. Μέσα ξανά. Έχει χώρο εκείνος για να εκτελέσει για 3. Τον άφησαν μόνο του και τους τιμώρησε. 9-19 πλέον. Συν 10 για την Φιωρετσίνα. Λάσπας. Πριν στο Σκαρπέλη θέλει να συνεργαστεί και πάλι με τον Λάσπα. Η κατοχή παραμένει στην Hellenic Energy, η οποία έχει καθυστερήσει την επίθεσή τη και ο Παπουτσιδάκης για ακόμα μια φορά δεν έχει κοιτάξει το χρονόμετρο επίθεσης. Και έτσι θα γίνει ακόμα ένα λάθος από την πλευρά των γηπεδούχων, οι οποίοι καλούν σε time out. Πέντε δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο, 9-19. Με τη Φιωρετσίνα έχει φτάσει στις 10. Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος έχει περάσει τώρα στο μάτς.
Σασινόπουλος, ο οποίος θα πέσει τις επίσης στο παρκέ. Αθανασόπουλος εκτελέσει για 3, δεν το βάζει. Συνεχίζει άστοχος πίσω από τα 6.75 ο παίχτης των φιλοξενούμενων. Σκαρπέλης, Ρολάσπας, δεν πήγε κάποιος πάνω του, αλλά το χάσε. 22 δευτερόλεπτα τώρα, όλα στην διάθεση της Φιωρεντίνα. Μακρυγιάννης οργανώνει στα 10 δευτερόλεπτα. 8 τώρα, Μακρυγιάννης. Πέρασε, να κερδίσει το φάουλ. Να δούμε ποιος έχει κάνει. Ο Σκαρπέλης. Έχουμε δύο βολές τώρα για τον Μακρυγιάννη, ο οποίος θα χάσει την πρώτη. Στα 4 δευτερόλεπτα έχει σταματήσει το χρονόμετρο. Άνοιγε τη δεύτερη, Λάσπας πήρε 2 δευτερόλεπτα, 1. Προλαβαίνει να πετάξει την μπάλα, λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι από το κέντρο. Και έτσι τελειώνει το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 9-19. Ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο. Το σκορ βρίσκει την Φιωρεντίνα στο σύν 10 αυτή τη στιγμή. 9-19 δείχνει τώρα από την Οσπίνακα. Ελένη Κέρτζη είναι στην επίθεση. Για τους γεπεδούχους. Τον Γεωργιάδη, εκείνος πήρε την προσπάθεια. Τα όλα από την τσαπόγα από την άλλη θα στοχίσει για το 9-21. Λάσπας. Πήρε τον Φεραδούρο. Παίζει και πάλι με τον Λάσπα εκείνος, ο οποίος είναι με πλάτη, γυρίζει υπό πίεση. Θα πετύχει το καλάθι για το 11-21. Παίρνουν την ζώνη των 10 πόντων τώρα οι μπλε. Παρικιόπουλος. Τα πόγα στα δεξιά. Κατάλαβε την πάσα, ο Λάσπας έκανε το κλείσμα. Ο Βουτσιτάκης έχει φύγει μπροστά, αλλά δεν έφτασε ποτέ σου και είναι η μπάλα. Καθώς ο Τσαπόγας έκανε το κλείσμα. Παρικιόπουλος. Τα πόγα του δίνει και πάλι. Αλαμπόπουλος άσκησε στον Στασινόπουλο, από το ίσως τον Βολόν, εκείνος πήρε ένα σούτ. Ατζέλης κάνει το βήμα πίσω μπροστά από τον Αθανασόπουλο, θα χάσει το σούτ. Το παίρνει στο Ρετσίνα να μαζέψει και το rebound. Πάζει γρήγορα με τον Τσαπόγα. Επιστρέφει τώρα η άμυνα τον Μπλε. Στασινόπουλος. Βλέπουμε τον Ατζέλη. Όμως θα γίνει και ακόμα ένα λάθος στον ευνηδιασμό που επιχείρησαν να βγάλουν οι Hellenic Energy. Θανασόπουλος θα εκτελέσει για 3 και θα πυροβολήσει για το 11-24. Πρώτο τρίποντο εκεί για τον Αθανασόπουλο στο πρώτο μάτς. Το έψαξε στην πρώτη περίοδο, δεν το βρήκε, το βρήκε τώρα. Ο Πουσιδάκης. Υποπίεση θα σηκωθεί και θα σημαδέψει σωστά 13-24. Αρικιόπουλος. Έξυπνη πάσα για τον Τσαπόγα, από εκεί μπαλά στον Αθανασόπουλο, θα επιχειρήσει ακόμα ένα σουτ εκείνος, αυτή τη φορά δεν θα έχει καλή κατάληξη. Χαραλαμπόπουλος ανανεώνει την επίθεση. Σηκώνει το Τσαπόγα, θα καταλήξει τελικά μέσα η μπάλα, 13-26. Απόσταση 13 πόντων τώρα για τους Ρόζ. Καλή εδώ η αντίδραση στην άμυνα από τον Χαραλαμπόπουλο.
Φιωρεντίνα φεύγει μπροστά μετά το κλέψιμο. Χαρικιόπουλος αφήνει στον Τσαπόγα, εκείνο θα επιχειρήσει την μπάσα. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Αλλαγές τώρα και για τις δύο ομάδες, Παπαγιάννης και Μακρυγιάννης πέρασαν στο παρκέ για τους ρόλους, ενώ από την άλλη στο μάτς ο Προκοπηδής με την Hellenic Energy. Προκοπηδής, ο οποίος πήρε τώρα και θέλει να αποστάλει τον Παπαγιάννη, θα πετύχει το καλάθι 15-26. Μακρυγιάννης, τον Αθανασόπουλο, Χαραλαμπόπουλος για τρεις, ήταν αδύναμο το σουτ. Λάσπας, βγάζει μπροστά τον Προκοπίδη. Ανάμεσα από δύο εκείνος που προτίμησε να πασάρει στον Παπουτσιδάκη, δεν ήταν καλή εκτέλεσή του. Μείον 14 τώρα για τους μπλε. Χεραδούρος με το δεξί χέρι, θα τελειώσει καλά. 17-26 σε μονοψήφιο αριθμό και πάλι διαφορά και έχουμε το time out αυτή τη φορά για την Φιωρεντίνα. Επιστροφή μετά το time out της Φιωρεντίνα, ενώ μπαίνουμε και στο τελευταίο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Η Hellenic Energy έχει καταφέρει να μειώσει κάπως την απόσταση στους 9 πόντους. Βρίσκεται τώρα η διαφορά. 17-26 το σκορ, δεν αλλάξει από το τρίποδο του Αθανασόπουλου. Λάσπας. Προκοπίδης. Πάει κόντρα στον Αθανασόπουλο. Βγήκε η άμυνα για τη Φιωρεντίνα. Παπαγιάννης. Σταματάει και αφήνει στον συμπαίκτη του. Μακρυγιάννης τάει το σκριν. Η άμυνα ζώνης τώρα η Hellenic Energy. Χαραλαμπόπουλος θα εκτελέσει από αρκετά μακριά. Δεν μπαίνει το καλάθι. Το στάσεις μάζεσαι και το rebound. Προκοπίδης. Λάσπα στη λήξη του χρόνου θα πετύχει το buzzer beater. 19-26. Βήμα πίσω από τον Μακρυγιάννη. Βγήκε όμως η άμυνα των μπλε. Λάσπας παίζει με τον Προκοπίδη. Παίζει με πλάτη, εκείνος γυρίζει και φτωχή. 21-26 πλέον. Ο Προκοπίδης φέρνει την ομάδα του στο μείον 5 και αναγκάζεται έτσι η Φιωρεντίνα να γαλλιώσει ακόμα ένα time out. Από το 13-26 η Hellenic Energy έχει καταφέρει να πετύχει ένα σερί 8-0 και να βρεθεί τώρα στο 21-26. Βγήκε. Πέρασε ανεκμετάλλευτη και αυτή η ευκαιρία για την Φιωρεντίνα. Ενόχλητος πήρε το σουτ ο Βατζέλης. Δεν μπόρεσε να πετύχει το τρίποντο. Χαρικιόπουλος για τρεις, θα έρθει τώρα το τρίποντο από την πλευρά της Φιωρεντίνα για να βάλει και τέλος το σερί ο Χαρικιόπουλος. 21-29. Τάθης παίζει με τον Προκοπίδη. Λυσίας ο Σκαρπέλη, θα πετύχει το καλάθι, θα κερδίσει και το φαουλ από τον Μακρυγιάννη. Έκανε το κόψιμο εκεί ο Σκαρπέλης, τον είδε πολύ ωραίο ο συμπαίκτης του και βγήκε η συνεργασία. Μπορούν να πάρουν και το maximum τώρα από αυτή την φάση οι γηπεδούχοι.
23-29 τώρα. Εκτελεί την συμπληρωματική βολή, θα τη βάλει και αυτή, 24-29 και πάλι διαφορά στους 5. Μακρυγιάννης, θα πάει στην κόντρα σε 3, όμως δεν μπορεί να κερδίσει κάτι. Προϋποθέσεις ευνηδιασμού τώρα για τους μπλε. Προκοπίδης παίζει με τον Κατζέλη, θα πηδήξει λάθος τον Τσαφόγας και έτσι ο Κατζέλης θα πετύχει το 26-29. Ένα τρίποντο πλέον χωρί τι δύο ομάδε. Παρολίγο να χάσει ο Χαριτόπουλο, δεν έχει κατάσταση ο Μακρυγιάννη. Τρομερή πάσα για τον Στασινόπουλο, εκείνο έχει κάνει βήματα. Χειροκροτήματα τώρα από τον πάγκο τη Hellenic Energy, η οποία έχει την ψυχολογία με το μέρο σε αυτό το σημείο. Και μπορεί ακόμα και με ένα εύστοχο σου τριών πόντων τώρα να φέρει το μάτι στα ίσα. Κατζέλη στη ζώνη από την Φιωρετίνα. Στάθη στον Φεραδούρο για δύο εκείνος. Δεν έρχεται το καλάθι. Χαρικιόπουλος παίζει με τον Παπαγιάννη 2-2. Χαρικιόπουλος πήρε ξανά, απέφυγε πολύ ωραία τον αντιπαλό του και σκοράρει ένα πολύ ωραίο καλάθι 26-31. Πήγαμε και στο τελευταίο λεπτό. Προκοπίδης στα αριστερά. Θέλει να πάει προς τα μέσα, έχασε λίγο για λίγο την μπάλα. Ανέξω όμως και πάλι την κατοχή, Φεραδούρος στον Σκαρπέλη, σηκώνεται και φτωχή. 28-31. Μισό λεπτό ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Παπαγιάννης θα σηκωθεί, βρίσκει σίδερο. 18 δευτερόλεπτα τώρα όλα για την Hellenic Energy. Κατζέλης κατεβάζει. Τα 7 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση. 4-3 Προκοπίδης, έχουμε φάουλ από τον Στασινόπουλο. Στα 2,1 έχει σταματήσει το χρονόμετρο. Θα δούμε τι θα προλάβουν να κάνουν οι μπλε. Πήρε ο Προκοπίδης και πρόλαβε και εκτέλεσε τρομερή επίθεση εδώ, τρομερή επιλογή. Και θα έρθει πλέον το 30-31 και μόλις ένας πόντος χωρίς τις δύο ομάδες στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ξεκίνησε μόλις το τρίτο δεκάλεπτο του μάτς, το οποίο βρίσκει τους σημερινούς φιλοξενούμενους του Φιωρετίνα να προηγούνται με 31-30, μόλις ένας πόντος χωρίζει τις δύο ομάδες, καθώς η Hellenic Energy έκανε ένα πολύ καλό τέσσερα δεκάλεπτο με επιμέρους σκορ 21-11 και έτσι κατάφερε όχι απλά να ρίξει την διαφορά από τα διψήφια επίπεδα που βρέθηκαν νωρίτερα, αλλά και να πλησιάσουν στο -1 τώρα. Έχουν την ευκαιρία να περάσουν μπροστά, η οποία θα χαθεί όμως, αυτός έγινε λάθος. Δεν μπόρεσε έγκαιρα ο Λάσπας να πέρασει το κέντρο. Και έτσι η επίθεση είναι και πάλι για την Φιωρετσινά. Μακρυγιάννης. Τσαφόγας θα πάρει το δίποντο και θα το βάλει 30-33. Μακρυγιάννης, Τσαφόγας, Χαρικιόπουλος, Στασινόπουλος και Χαραλαμπόπουλος για την Φιωρετσίνα. Από την άλλη έχουμε Λάσπα, Σκαρπέλη, Κατζέλη, Στάθη και Γεωργιάδη για την πεντάδα της Hellenic Energy. Για τρεις πόντους τώρα το σουτ του Κατζέλη, ο οποίος θα φέρει το μάτι στα ίσα. Και το σκορ τώρα στο 33-33. Μακρυγιάννη θέλει να απαντήσει, δεν τα καταφέρνει. Ευκαιρία τώρα για τους μπλε να πάρουν το προβάδισμα για πρώτη φορά στο σημερινό μας. Όχι για πρώτη φορά, δικό μου λάθος, και στην αρχή θα προηγηθεί με 8-5. Έκτοτε η Ρετσινά έχει το τιμόνι στα χέρια της.
συνδυασμός εδώ με μακρύ Γιάννη, ο οποίος θα σκοράρει 33-35 και πάλι Φιωρεντίνα μπροστά. Λάσπας. Καρμπέλης. Έχει με τον Στάθη. Εκείνος θα κερδίσει το φόλο από τον Στασινόπουλο, ο οποίος το παραδέχεται. Δίνει και το χέρι του στον αντίπαλό του. Έχουμε βολές τώρα για τον ψηλό της Hellenic Energy. Τελευταίο μάτς των σημερινών γηπεδούχων ήταν κόντρα στους Ρωσκοβίτες, εκεί όπου ήταν με 49-66. Θα μπει η πρώτη βολή, 34-35. Μέσα και η δεύτερη. Και το σκορ στο 35-35, ισοπαλία ξανά. Χαραλαμπόπουλος. Δεν ήταν καθόλου καλή η πάσα, αλλά θα πήρε. Κατζέλης, του δίνει ξανά. Λάσπας τώρα με την μπάλα στα χέρια. Όμως θα κάνει και αυτό το λάθος από την πλευρά του. Σαμπόγας είδε τον Χαρικιόπουλο, του πέρασε την ασίστ και εκείνος την εκμεταλλεύτηκε για το 35-37. Ακόμα μια χαμένη ευκαιρία για να πάρουν το προβάδισμα οι μπλε. Ακόμα μια ευκαιρία την οποία εκμεταλλεύονται η Φιωρεντίνα για να παραμείνει μπροστά στο σκορ. Ακόμα εδώ το τρίποντο του Καρπέλη. Το ξέρει και ο ίδιος ότι θα μπορούσε να έχει πάρει μια καλύτερη εκτέλεση. Τώρα θα καθίσει στον πάγκο. Ερασιτής του ο Φεράδουρος. Μακρυγιάννης οργανώνει. Στασινόπουλος έρχεται να του δώσει το σκρίνι. Μπάλα στον Χαραλαμπόπουλο. Ξανά Μακρυγιάννης. Δεν μπόρεσε να συνεργαστεί με τον Στασινόπουλο. Χαραλαμπόπουλος είναι μόνος στο τρίποντο. Δεν μπαίνει το καλάθι. Στασινόπουλος έχει ακόμα μια ευκαιρία, όμως είναι αδύναμο το τελείωμά του. Και τελικά βγαίνει η άμυνα από τους κυπεδούχους. Λάσπας παίζει με Στάθη. Κλείθηκε εκείνος. Αλλά έφτασε στον Γεωργιάδη από το ύψος των βολών, πήρε ένα σουτ, μάζεσε ο Μακρυγιάννη, ο Ζαμπόγας. Και τώρα ύψος στον Μακρυγιάννη. Ζήσω να πάει προς τα μέσα, είτε τρεις να έρχονται πάνω του. Στασινόπουλος. Και πάλι στον Χαραλαμπόπουλο. Δηλαδή ζήσει πέσει πάνω στον Στάθη, 4 δευτερόλεπτα για τη Φιωρεντίνα, αλλά θα χάσουν τελικά την μπάλα οι Ροζ. Καραδούρος. Καντζέλης για να βάλει μπροστά την ομάδα του. 38-37 με ακόμα μία τρίποντη εκτέλεση του Καντζέλη. Η Hellenic Energy παίρνει τώρα το προβάδισμα για να αγκάζει την Φιωρεντίνα να καλέσει time out. Επιστροφή επειδή από το time out της Φιωρεντίνα στην ένα τώρα για την Hellenic Energy με το τρίποντο που είχαμε νωρίτερα για τους μπλε, 38-37 τώρα το σκορ. Μακρυγιάννης κοιτάει ο Παπαγιάννης στα αριστερά, εκεί θα πάει μπάλα. Έκοψε την πάση ο Καρτζέλης και αφήνει την Φιωρεντίνα με 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή της. Θανασόπουλος πήρε και παίζει χανά με τον Παπαγιάννη, δεν είχε προλάβει εκείνο να μπει μέσα. Προκοπίδης. Αυτό στον Κατζέλη. Απουσιδάκη στα δεξιά. Θα έχουμε ακόμα ένα τρίποδο για την Hellenic Energy. Αυτή τη φορά είναι άστοχο. Απόγας. Κατέβασε, δεν βρήκε τον εφηδιασμό. Χαρικιόπουλος προσποιείται. Πατάει γερά τώρα, αλλά είναι αδύναμο το τελείωμά του. Το Παγιάννη με 9 δευτερόλεπτα τώρα και ο Ρετσίνα. Δεν θα μπει μπάλα στο καλάθι. Καντζέλης, Παπουσιδάκης, πάει προς τα μέσα με φόρα, 40-37. Συν 3 πλέον, ξανά για την Hellenic Energy έπειτα από τις πρώτες στιγμές του παιχνιδιού. Παπαγιάννης, η ζώνη συνεχίζεται από τους μπλε.
Στα δευτερόλεπτα τώρα, Χαρικιόπουλος θα κοπεί από τον Κατζέλη. Ξανά όμως την μπάλα στα χέρια του για να εκτελέσει στη δεύτερη ευκαιρία. 40-39. Κατζέλης. Δίνει το σκρίνο ο Προκοπίδης, παίζει με εκείνον. Πέρασε τον Αθανασόπουλο, μπροστά τον Τσαπόγα θα το χάσει. Μακρυγιάννης μάγκεψε. Και αναλαμβάνει αυτός να κατεβάσει. Αθανασόπουλος. Ζητάει έξω ο Παπαγιάννης. Αθανασόπουλος παλεύει να κρατήσει. Βρήκε και την πάσα, πολύ ωραία. Θα κόψει προς το καλάθι ο Μακρυγιάννης για το 40-41. Αποτσιδάκης. Το χάνει ο Φεραδούρος, πήρε το rebound. Προκοπίδης αφήνει έξω. Λάσπας κατευθείαν στον Κατζέλη, ο οποίος πέρασε και έφτασε κοντά. Έπεσε πάνω στον Αθανασόπουλο. Δεν υπάρχει κάτι, συνεχίζεται κανονικά το μάτς. Κατζιγιάννης τώρα σε ακόμα μια γρήγορη επίθεση. Επιχείρησε να πάνε οι φιλοξενούμενοι. Κόπηκε αυτή η προσπάθεια με το φαουλ του Παπουτσιδάκη. Παπαγιάννης για δύο. Συνότερα ο Τσαπόγας, δεν πήδηξε κανείς από την άμυνα των γηπεδούχων. Αρικιόπουλος μάζεψε μακριά. Παίρνει το τρίποντο, δεν μπήκε. Αποκυδάκης έχει φύγει μπροστά, τον είδε ο Λάσπας, του πέρασε την πάσα και σαν σε προπόνηση εκεί. Θα σκοράρει για το 42-41. Πολλές είναι αλλαγές του σκορ στα τελευταία λεπτά. Σειρά της Χελένη Κένερς τώρα να έχει το προβάδισμα. Με 2.49 ακόμα στο 12 λεπτό. Θανασόπουλος σηκώνεται, αλλά αστοχή. Κατζέλης, του κάνει το φάουλο ο Παπαγιάννης. Κωστάτης επιστρέφει το μάτς για τους γηπεδούχους. Ακουτσιδέκης είναι η παραφορά. Λασπάς. Θα κόβει την πάσα ο Χαρικιόπουλος. Αριθμητικό πλεονέκτημα μπροστά τώρα για την Φιωρετίνα. Τρομερή πάσα του Χαρικιόπουλου. Highlight αυτό το στιγμιότυπο εδώ. 42-43. Κατζέλης. Παπουτσιδάκη σηκώθηκε μπροστά από τον Αθανασόπουλο και σκόραρε 44-43. Μία σου και μία μου είναι τα τελευταία λεπτά στο μάτς. Μία έχει το προβάδισμα η Φιωρετίνα, μία απαντούν οι γηπεδούχοι και περνούν εκείνοι μπροστά. Ένα και 42 ακόμα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Το μάτς επέστρεψε ο Στασινόπουλος για την Φιωρετσίνα, όπως και ο Σκαρπέλης τώρα επιστρέφει και παίρνει τη θέση του Καρτζέλη για την Hellenic Energy. Ο Μίδης θα συμπάρει στον Λάσπα, ο οποίος είναι κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Παίρνει ξανά μια προσπάθεια, 46-43. Τσαπόγα θα το πάρει κατευθείαν, δεν το βάζει όμως. Προκοπίδης μάζεψε. Η πίεση ψηλά από τον Τσαπόγα, έσπασε όμως με την πάσα στον Λάσπα. Προκοπίδης δεν βγήκε συνεργασία με τον Στάφη. Φιωρετίνα τώρα μπροστά, είναι πάρα πολύ γρήγορος ο ρυθμός. Και στο τρίτο δεκάλεπτο ο Αθανασόπουλος αστόχησε στο σουτ τριών. Ενώ μπήκαμε στα τελευταία 46 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Καρπέλης θα ρίξει το έδαφος στον αντίπαλό του, έχουμε επιθετικό φάουλ. Μια μαρτυρία από την πλευρά της Hellenic Energy. Ο
ξένα και η κατοχή είναι για τους φιλοξενούμενους. Ανασόπουλος άφησε στον Παπαγιάννη. Μακρυγιάννης τώρα. Που φύγει η μπάλα, έφτασε στα χέρια του Λάσπα. Παπουσιδάκης έχει χώρο μπροστά του. Τώρα επιστρέφει ο Αθανασόπουλος για να τον πιέσει, αλλά δεν καταφέρει να τον κόψει. 48-43. 18 δευτερόλεπτα τώρα, μια επίθεση για τη Φιωρεντίνα. Έχουν φάουλ να δώσουν οι μπλε, να δούμε αν θα τα εκμεταλλευτούν. Παπαγιάννη στα 5 δευτερόλεπτα. Πάει στο φλότερ και το βάζει, 48-45. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουν κάποια άλλη επίθεση μπλε και έτσι φτάνουμε στο φινάλε της τρίτης περίοδου. Με το σκορ να δείχνει 48-45. Βγήκαμε μόλις και στο τέταρτο δεκάλεπτο του μάτς, 48-45, η Χελένη Κενερίτση έχει καταφέρει να πάρει τα ηνία στο παιχνίδι και ξεκινάει με δική της επίθεση το τέταρτο δεκάλεπτο. Τάφτης νικάει κατά κράτος τον Χασινόπουλο και βάζει την ομάδα του πλέον στο ΣΥΝ 5. 50-45. Ο Πουτσιδάκης έκανε τρομερή δουλειά στην τρίτη περίοδο. Ήταν από τους πιο καθοριστικούς παίκτες της Hellenic Energy για να καταφέρει η ομάδα του να βρίσκεται τώρα μπροστά στο σκορ. Προκοπήτης από την άλλη, ο οποίος εξίσου έχει κάνει ένα πολύ καλό μάτς. Χωρίς τώρα από τον Χαραλαμπόπουλο. Πρώτο ομαδικό για την Φιωρετσίνα. Παπουσιδάκης παίρνει το σκρίν από τον Σκαρπέλη. Καραλαμπόπουλος βγαίνει δυναμικά μπροστά από τον Προκοπίδη και κόβει την πάσα. Στάθης πήρε. Εκτελεί τώρα για δύο από αρκετά μακριά. Την πήρε αυτή την προσπάθεια, αλλά δεν ήταν και τόσο επιτυχημένη. Χαρικιόπουλος. Να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Φιωρετίνα σε αυτά τα 8.50 που απομένουν ακόμα για το τέλος της αναμέτρησης. Αθανασόπουλος από το πλάι για 2 είναι το σουτ. 50-47. Λάσπας. Στα μέσα θα κοπεί αντικανονικά. Χαρικιόπουλος τα λέει με τον ρέφερι, αυτό ήταν το δεύτερο ομαδικό στη Φιωρετίνα. Λάσπας στη γραμμή. Μέσα η πρώτη, 51-47. Χαρικιόπουλος τον Παναθόπουλο και ο Χαραλαμπόπουλος άφησε τον Χαρικιόπουλο. Είχε ένα θέμα με το χρονόμετρο. Συνεχίζεται κανονικά το μάτς, πήρε ο Χαρικιόπουλος το σουτ. Συνεχίζεται κανονικά το μάτς. Τασινόπουλος θα κάνει το φάουλ. Θα κερδίσει, θα πετύχει και το καλάθι ο Παπουτσιδάκης. Σταμάτησαν το παιχνίδι οι φιλοξενούμενοι. Καθώς ακούστηκε μια κόρνα, ωστόσο ο διαιτητής, όπως αναφέρει τώρα
δεν είχε στηρίξει, γιατί έπρεπε να συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι. Ανάμεσα στους ρέφερι και στην γραμματεία. Το σκορ στο 52-47, 54-47 νομίζω. Διαφορά πλέον στο σύν 8. Μακρυγιάννης. Ο Χαραλαμπόπουλος. Αλλά πάει απέναντι στον Χαρικιόπουλο. Μακρυγιάννης θα εκτελέσει για τρεις και θα το βάλει. 55-50. Η διαφορά στους 5. Προκοπίδης. Ο Σκαρπέλης πέρασε μετά την προσπίση και έφτασε μέχρι το τέλος, 57-50. Από την πολύ όμορφη κίνηση του Σκαρπέλη, ο οποίος παίρνει ακόμα δύο πόντους στην Χελένη Κέρνερτ, η οποία φτάνει ξανά στο συνεστά. Μακρυγιάννης, νέο τρίποντο άστοχο. Τελευταίο 7 λεπτό στο μάτς. Λάσπας. Κρατάει λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. Πάνω τον Χαρικιόπουλος. Κάθος θα περάσει και θα εκτελέσει με το δεξί. Αθανασόπουλος καθάρισε, όχι. Δεν μπόρεσε να μαζέψει το rebound εκεί. Αθανασόπουλος και Μακρυγιάννης. Βάλα βρήκε στην πλάτη του τελευταίου, ενώ τώρα έχει ο Ρετσίνα ζητάει time out. Συνέχεια στο παιχνίδι μετέπειτα από το time-out της Φιωρετσίνα. Δεύτερη ευκαιρία από τον Καντζέλη και πάλι αδυνάτησαν εκεί να καθαρίσουν το αμυντικό rebound. Η Ρουζ 59-50. Χαραλαμπόπουλος το θέλει, το σουτ, το πήρε, δεν το έβαλε όμως. Χαρικιόπουλος ανανεώνει την επίθεση για την ομάδα του και βγαίνει έξω. Θανασόπουλος εκτελεί για 3, δεν μπαίνει το καλάθι. 5.50 ακόμα για το τέλος. Κατζέλης. Αφιτσιδάκης τώρα. Προσποιείται, πέφτουν δύο πάνω του. Κλείστηκε. Ο Γεωργιάδης βρήκε την πάσα για τον Λάσπα και εκτελεί εκείνο για 3. 62-50 πλέον. Με την Hellenic Energy να εκμεταλλεύεται το momentum της, και να φτάνει πλέον στο συν 12. Μακρυγιάννης χάνει το σουτ, Κατζέλης καθαρίζει και παίζει και μια μακρινή πάστα για τον Παπουτσιδάκη, ο οποίος έχει μείνει ξεχασμένος από την αντίπαλη άμυνα και σκοράρει για το 64-50. Στις τελευταίες φάσεις κάνουν ό,τι θέλουν οι μπλε. Και γι' αυτό το λόγο καλούν ακόμα ένα time out οι φιλοξενούμενοι. Μπήκαμε μόλις και στο τελευταίο 5 λεπτό του παιχνιδιού. Μασικά τώρα θα μπούμε, τώρα μόλις μπήκαμε, γιατί δεν έχει βιαστεί μπάλα στα χέρια του Τσαπόγας. Και η Χελένη Κένερτζη έχει το υπέρθυνο συν 14 στο σκορ. Μακρυγιάννης πέρασε. Αλλά λίγο να πετύχει το καλάθι. Θα βολευτεί τώρα με τις δύο βολές. Yeah.
Φεραδούρος επιστρέφει στο παρκέ για τους μπλε. Ο Λάσπας θα καθίσει στον παγκό. Μέσα η πρώτη. 64-51. Μέσα και η δεύτερη. 64-52. Καρπέλης. Μπροστά τώρα οι φιλοξενούμενοι. Ωραία πάσα για τον Χάρη Κιόπουλο. Και καθαρή άμυνα από τους μπλε. Πέρασε ο Παπουτσιδάκης, άφησε στον Κατζέλη. Πύρος Καρπέλης. 10 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των μπλε. Τέλης, για τρεις, μια άσοχο το σούτ, rebound, σπίριγμα, αυτός. Φαίνεται να μην έχει βρει μπάλα στο Στεφάνι. Έχει τελειώσει ο χρόνος. Παλασόπουλος θα εκτελέσει για τρεις και το βάζει. 64-55. Η διαφορά πέφτει και πάλι σε μονοψήφιο με αυτή την τρίποντη εκτέλεση του Αθανασόπουλου και η Φιωρετσίνα πλησιάζει στους 9 πόντους. Ενώ έχουμε και time out για τις γηπεδούχους αυτή τη φορά. Αποφασίζουν να πιέσουν ψηλά τώρα οι Ρουτς. 3-40 για το τέλος. Δεν απομένει και πάρα πολύ χρόνο στο μάτς. Στα 4.55 το σκορ, η Ελένη Χένερτη είναι μπροστά. Δεν βγήκε η πάσα του Λάσπα για την συνεργασία με τον Φεραδούρο. Εκείνος βρέθηκε στο έδαφος. Δεν υπάρχει κάτι σύμφωνα με τους διαιτητές. Θα γίνει επαναφορά τώρα για την Φιωρετσίνα, η οποία πλέον έχει βρεθεί να κυνηγάει στο σκορ εδώ και κάποια λεπτά. Και βλέπει την Κλεξίδρα να βιάζει, όμως ο Χαριτιόπουλος μειώνει κι άλλο την απόσταση. 64-58 πλέον. Διαφορά στους 6. Τροφεραδούρος. Καστήπασε για τον Παπουτσιδάκη. Κοινος πάει κοντά, θα δεχτεί την τάπα. Τσαπόγας φεύγει μπροστά. Τρέφει άμυνα τον μπλε. Τσαπόγας όμως θα βρει τον τρόπο να εκτελέσει. 64-60. Βγάζει μια αρχική αντίδραση η Φιωρετσίνα σε αυτή τη φάση. Με τη διαφορά να πέφτει στις 4. Στάθης αφήνει στον Παπουτσιδάκη. Ξανά Στάθης. Αντζέλης διστάζει να εκτελέσει αυτή τη φορά. 5 δευτερόλεπτα τώρα. Νομίζω αυτός θα είναι που θα πάρει το σουτ. Πιέζεται από τον Χαριτιόπουλο, ο Κατζέλης προλαβαίνει το σούτ, αλλά η μπάλα δεν βρήκε ούτε καν Στεφάνη. Παπαγιάννης. Χαριτιόπουλος. Καλή άμυνα εδώ από τον Κατζέλη, ο οποίος έκλεψε. Φεύγει και στο ένας με έναν. Θα πετύχει το καλάθι. 66-60. Πάρα πολύ σημαντικό δίποντο για τους λες. Θανασόπουλος, πήγε πάνω του κατευθείαν ο Λάσπας. Δεν τον άφησε να εκτελέσει. Μακρυγιάννης αφήνει έξω, εκείνο που είναι ο Χαριτιόπουλος. Παίζει και πάλι εκείνος με τον και Μακρυγιάννη, τον έχασε η άμυνα. 66-62, τρελό μάτς στις τελευταίες φάσεις. Πολύ καλές επιλογές και από τις δύο πλευρές. Ο ρυθμός παραμένει υψηλός. Τώρα με ένα σφύριγμα στα μάτια. Κάπως ο ρυθμός, αλλά νομίζω ότι το 1.47 που απομένει ακόμα θα δούμε ίδιο σκηνικό. Λάσπας. Τζέλης.
Προκοπίδης βγήκε μπροστά του, ο Μακρυγιάννης έκανε το κλέψιμο. 3-3. Ο Μακρυγιάννης αφήνει έξω στον Αθανασόπουλο, ζητάει ο Χαρικιόπουλος, είναι στην κορυφή. Δεν πήρε το σουτ, πάσαρε. Ξανά η μπάλα στα χέρια του Χαρικιόπουλου, 10 δευτερόλεπτα θα εκτελέσει για 3 η μπάλα στο σίδερο. 1 και 10 ακόμα για το τέλος, ηρεμία ζητάει ο Παπουτσιδάκης. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να βιάζεται η μπλε. Κατζέλης. Μπαίνει στο πλάι, Παπουτσιδάκης στα 7 δευτερόλεπτα. Πολύ ωραία πάσα για τον Κατζέλη, πέφτουν 2 πάνω του, έχουμε το φάουλ. Το έχει κάνει ο Χαρικιόπουλος. Είναι και το τρίτο ομαδικό αυτό της Φιωρεντίνα στην τέταρτη περίοδο. Ένα φάουλ υπενθυμίζω για τους γηπεδούχους. Αστοχή στην πρώτη ο Κατζέλης. Εκτελεί τη δεύτερη, τη χάνει και αυτή. Ο Στάθης όμως ανανεώνει την επίθεση της ομάδας του. 44 δευτερόλεπτα ακόμα. Παπουτσιδάκης. Προκοπήτη στον Παπουτσιδάκη για 3 εκείνος για να τελειώσει το μάτς. Δεν τα καταφέρνει. Η Φιωρεντίνα παραμένει ζωντανή, αλλά θα πρέπει να βιαστεί. Έχουν φάουλ να δώσουν οι μπλε, δεν επιλέγουν να κάνουν κάποιο τώρα. Χαρικιόπουλος δεν θα υπάρξει κάποια εκτέλεση, τώρα θα το κάνει. Ο Μακρυγιάννης, ο Ταπόγας, με συγχωρείτε, θα το βάλει. 66-65. Τι μεγάλο τρίποντο βρήκε ο Μακρυγιάννης. Ο Ταπόγας, με συγχωρείτε ξανά. Ο Ταπόγας είναι αυτός που εκτελεί και φέρνει πλέον το μάτς στον πόντο. Time out τώρα για τους μπλε. 18,8 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Από πίσω επιλέγουν να ξεκινήσουν την επίθεση τους οι γηπεδούχοι, οι οποίοι προηγούνται με μόλις ένα πόντο. Τώρα 66-65 έχουν καταφέρει να πλησιάσουν στο πόντο οι σημερινοί φιλοξενούμενοι. Τώρα λίγο εδώ παρακινδυνευμένη πάσα, η οποία έφτασε τελικά στον Παπουτσιδάκη. Λίγο έλειψε να κλέψει ο Χαρικιόπουλος, τελικά έγινε το φάουλ στον παίκτη της Χελένη Κένερτ. Είναι το τέταρτο αυτό της Φιωρεντίνα, ήταν το τελευταίο που θα αναδώσουν οι φιλοξενούμενοι. Έχουμε τώρα μια συζήτηση του ρέφερη με την γραμματεία. Κάτι με το χρόνο είχε να κάνει, στα 17,7 είναι το χρονόμετρο. Η μπάλα είναι για τη Χελένη Κένερτζη, η οποία είναι στην επαναφορά τώρα. Παπουτσιδάκης πήρε τον κυνηγά Θανασόπουλος, τώρα θα γίνει το φάουλ. Κλείσε σχεδόν ένα δευτερόλεπτο στο χρονόμετρο και ο Παπουτσιδάκης είναι αυτός που θα εκτελέσει αυτό το ζευγάρι γολών. Χάνει την πρώτη. 66-65 παραμένει το σκορ και έχει ακόμα μία βολή ο Παπουτσιδάκης. Εκτελεί την δεύτερη, θα τη βάλει. 67-65 και time out για την Φιωρεντίνα τώρα. Η
67-65 λοιπόν το σκορ, Hellenic Energy κρατάει το προβάδισμα, 16,3 απομένουν στο χρονόμετρο και η επίθεση είναι για την Φιωρετσίνα. Με δίποντο έχουμε παράταση, με τρίποντο η Φιωρετσίνα παίρνει το μάτς. Μακρυγιάννης περνάει, μετράει κανονικά! Είχε ξεκινήσει η προσπάθεια του Μακρυγιάννη. Εδώ η επιλογή της άμυνας της Hellenic Energy ήταν πάρα πολύ κακή, έχω να πω. 67-67 πλέον το μάτς. Άφησαν τον Μακρυγιάννη να πάρει τα βήματα ενώ είχαν τρία φάουλ να δώσουν οι γηπεδούχοι. Και πλέον το μάτς είναι στο 67-67. Στη γραμμή ο παίκτης Φιωρετσίνα για τη συμπληρωματική βολή του βάζει. 67-68 και σειρά της Hellenic Energy να πάρει time out, καθώς βλέπει την Φιωρετσίνα τώρα να κρατάει την νίκη στα χέρια της. Το χρονόμετρο τώρα σε αυτό το τρομερό μάτς που βλέπουμε μέχρι στιγμής. 67-68 η Φιωρετσίνα μπροστά. Λάσπας στα 10 δευτερόλεπτα. 7 Καρπέλης. Θα γίνει το κλέψιμο τον Χαρικιόπουλο και κάπου εδώ το παιχνίδι θα τελειώσει. Τρομερή νίκη για την Φιωρετσίνα και βλέπετε πως ξεσπάνε οι παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας σε αυτή την τρομερή εξέλιξη αυτού του πάρα πολύ ωραίου παιχνιδιού που είδαμε σήμερα. Νίκη λοιπόν για την Φιωρετσίνα, η τρίτη στην σεζόν θα πάνε στο 3-2. Φιλοξενούμενο είναι η Hellenic Energy, θα γνωρίσει την πέμπτη της ήττα και θα πέσει στο 1-5. Αυτά λοιπόν, Hellenic Energy, Φιωρετσίνα 67-68.